πράγματα. Σου ζητήθηκε να κάνεις φωτογράφηση. Ναι. Α, σου ζητήθηκε. Πόσες φορές. Αρκετές. Με πολλά λεφτά, Ευγενία. Δεν συζητήσαμε για χρήματα. Μπήκε στον πειρασμό. Δεν συζητήσαμε. Για τα δεδομένα της εποχής, ξέρω εγώ. Δίνουνε. Δεν ξέρω. Δεν πήγες ποτέ στον πειρασμό να το σκεφτείς. Όχι. Και κάπου βέβαια διάβασα ότι είπα ότι δεν θα έκανα ποτέ. Μπορεί να έρθει ένας φωτογράφος που εγώ να νομίζω ότι είναι καλλιτέχνης. Ο Κέρμαν Νιούτον, ας πούμε, λένε. Και να νιώσω εγώ άνετα και να θέλω να δω τον εαυτό μου σε μια τέτοια εικόνα. Καλλιτεχνικά, ας πούμε, δεδομένα. Είμαι λίγο τη στιγμή. Είμαι λίγο το ότι μπορεί για κάποιο λόγο να σε εμπιστευτώ εσένα που κάνεις αυτό και να σου πω. Εμένα στο θρίλερ, είπαμε. Σε σένα στο θρίλερ, ναι, αλλά. Μην ξεχνιόμαστε. Να σκοτώσω όλους εδώ μέσα. Έχω και κάτι. Εννοώ ότι είμαι λίγο. Να ετοιμάζεστε κάποιοι πρωινοί. Για πες. Γενικά δηλαδή είμαι λίγο ανατρεπτική. Μπορεί τώρα να μου πεις κάτι και μετά από δύο μήνες να το έχω δει αλλιώς. Mm. Και να μ' αρέσει να δω τον εαυτό μου διαφορετικά και να κάνω κάτι. Mm. Μέχρι στιγμής δεν ένιωσα την ανάγκη. Αν ένα σύντροφό σου έλεγε, ρε παιδί μου, ότι δεν θέλω να κάνεις γυμνή σκηνή. Ναι. Τι θα έλεγες εσύ? Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι ξέρει ποια δουλειά κάνω. Ξέρει πώς είμαι. Ξέρει ότι δεν το κάνω αυτό εύκολα. Τώρα, αν είχε πρόβλημα με τις σκηνές στο νησί, για παράδειγμα, εντάξει, τι να. Δεν μπορώ να αλλάξω και δουλειά. Σωστό. Ή τον εαυτό μου για κάποιον. Δεν θα έκανα κάτι προκλητικό ή άσχημο ή χυδαίο ή. Εντάξει. Μετά θα πάρεις στα αγκαλιά σου τον Άμλετ και θα πας στη σκηνή. Ποια σκηνή? Εκεί, τη δική μας. Α. Και τι θα κάνει? Τι θα κάνω, δεν ξέρω τι θα τις κάνω με μάγια. Θα μας βοηθήσεις με τα μαγικά? Θα σας βοηθήσω. Ωραία. Θα πάμε εμείς πρώτα. Θα με εξαφανίσετε. Τον Άμλετ. Καλύτερα εμένα. Θα δούμε πρώτα ένα μικρό απόσπασμα από τα σημερινά κλεμμένα όνειρα στις 7, όπου η Άρτεμις καλεί τον Δημήτρη στο